13 μέλη των οικολόγων ψήφισαν υπέρ της υποστήριξης του Νίκου Αναστασιάδη, 13 υπέρ του Γιώργου Λιλίκα και άλλα 13 ψηφοδέλτια ήταν λευκά στην ψηφοφορία που διεξήχθη στο πλαίσιο της εκλογικής συνδιάσκεψης των οικολόγων περιβαλλοντιστών. Η Κεντρική Επιτροπή του Κινήματος συνήλθε στην ακτή του κυβερνήτη και αφού ακούστηκαν οι απόψεις αξιωματούχων και μελών, διεξήχθη ψηφοφορία για να κριθεί κατά πόσο το κίνημα θα στήριζε Νίκο Αναστασιάδη Γιώργο Λιλίκα στις επερχόμενες προεδρικές εκλογές. Κανένας από τους δύο προτινόμενους δεν εξασφάλισε το ποσοστό του 60% που αποτελεί καταστατική ρήτρα και οι οικολόγοι οδηγήθηκαν στην απόφαση για ψήφο κατά βούληση, όπως ανακοίνωσε η Γενική Γραμματέας του Κινήματος Ιωάννα Παναγιώτου. Τα 13 λευκά αποτελούσαν κυρίως την άποψη ότι το κίνημα θα έπρεπε να είχε εγκατέλθει αυτόνομα στις εκλογές. Ως εκ τούτου, στις επόμενες μέρες η Πολιτική Επιτροπή θα συνεδριάσει για να δει πώς θα διαχειριστεί προς όφελος του κινήματος, της συνοχής του και της έκφρασης των θέσεων του αυτόν το αποτέλεσμα. Διότι το κίνημα οικολόγων θα συνεχίσει να εκφράζει δυναμικά τις θέσεις του, βρισκόμαστε σε κρίσιμες εποχές. Όπως ανέφερε η Ιωάννα Παναγιώτου, οι οικολόγοι θα συνεχίσουν τις επαφές τους με τους υποψήφιους για την Προεδρία της Δημοκρατίας μέχρι και τις εκλογές.